τον καλό συνάδελφο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω ότι θα λείψει και η κυρία Μάλαμα, αν ισχύει η πρώτη αρχική της τοποθέτηση. Και η κυρία Μάλαμα. Είπε κάτι ότι... Είπε ότι την ζαλίζουν τα καράβια και δεν θέλει. Εντάξει, χαριτολογώντας. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει άποψη. Ναι, θα το δούμε την Παρασκευή για τη μεγάλη εικόνα για πες. Μιλώντας πριν από λίγο με ένα κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη, τον ρώτησα τι θα γίνει με την κομματική πειθαρχία. Μου λέει, ποια κομματική πειθαρχία, εδώ δεν έχουμε δει νομοσχέδιο ακόμα. Ωραία, λέω, εάν θα κρατηθεί το νομοσχέδιο. Το θέμα της κομματικής πειθαρχίας θα λυθεί τότε, μου απάντησε. Που σημαίνει ότι δεν είναι σταθερή αυτή η απόφαση, γιατί υπάρχει και σύγχυση, έτσι. Τι σημαίνει κομματική πειθαρχία? Ακριβώς. Δηλαδή, όποιος δεν ψηφίσει ή πει παρόν ή αποχή, θα διαγραφεί. Αυτό σημαίνει κομματική πειθαρχία. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζουμε ως κομματική πειθαρχία από όλα τα κόμματα μέχρι τώρα. Ναι, εδώ μάθαμε και εμείς ότι υπάρχει μεν κομματική πειθαρχία, αλλά δεν τίθεται θέμα διαγραφών. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, όπως λες και εσύ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί αυτό δημιουργεί προηγούμενο. Εάν δεν τιμωρηθεί κάποιος ή κάποια που θα παραβιάσει την κομματική πειθαρχία, μπορεί να το κάνει και ένας άλλος σε ένα επόμενο νομοσχέδιο. Έτσι δεν είναι? Αυτό δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει περιθώρια να χάνει βουλευτές στην παρούσα φάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γενικότερο θέμα, υπάρχει σύγχυση στην κοινωνία, υπάρχει σύγχυση και στα κόμματα. Και αυτά πάνε μαζί. Το ένα ρεύμα επικοινωνεί με το άλλο. Δεν ξέρω ποιο προκαλεί περισσότερη ένταση, αλλά σχεδόν σε όλα τα κόμματα, για να είμαστε ακριβείς, υπάρχει σύγχυση και στα εκλογικά τους ακροατήρια μεταδίδεται αυτή η σύγχυση. Για παράδειγμα, στην κυβέρνηση κάνουν ταμείο μετά τις δύο συνάξεις το μασάζ, όπως είπαμε. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που είχαν διαφωνήσει θα αναδιπλωθούν, πόσοι θα επιμείνουν στην άποψή τους και στη διαφωνία τους. Αυτοί που διαφωνούν έχουν τέσσερις επιλογές. Είτε καταψήφιση, που δεν το θέλει η κυβέρνηση, είτε παρόν, που το προτιμά από την καταψήφιση ο κ. Μητσοτάκης, είτε αποχή. Που μάλλον αυτό είναι το προτιμητέο σενάριο για την κυβέρνηση, για όσους δεν θαπιστούν τελικά. Είτε και μια νέα εκδοχή, αυτοί που διαφωνούν να συνασπιστούν και να καταθέσουν τροπολογίες στο επίμαχο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Και από το πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί θα κρίνουν και τι θα κάνουν στην ψηφοφορία. Το κλίμα που εκπέμπεται σήμερα από την κυβέρνηση μετά το δεύτερο κόρς του μασάζ που λες και εσύ είναι ότι βελτιώνονται οι συσχετισμοί, ότι προκύπτει αυξημένη προθυμία βουλευτών να υπερψηφίσουν. Αυτό όμως δεν αναιρεί, έλεγα και νωρίτερα, το γεγονός ότι ακόμα και αν το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, είναι πολιτικό ζήτημα, είναι πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Προφανώς είναι πολιτικό ζήτημα και ένα άλλο πολιτικό ζήτημα το οποίο ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί και δεν ξέρω πώς θα ρυθμιστεί και αν θα ρυθμιστεί, είναι ποια τύχη θα έχουν τα κυβερνητικά στελέχη που θα καταψηφίσουν ή θα πούν παρόν ή θα κάνουν αποχή. Είναι 4-5 υφυπουργοί. Διακινδυνεύουν τη θέση τους, αν επιμείνουν. Και είναι βέβαια και ένας εκ των κορυφαίων υπουργών, ο κ. Μάκης Βορύδης. Mm-hmm. Αυτοί οι υφυπουργοί θα αναδιπλωθούν για να μην χάσουν τη θέση τους. Πρέπει να απολογηθούν στο ακροατήριό τους. Ή πρέπει να μας πείσουν ότι άλλαξαν θέση γιατί επίστησαν από τις διαβεβαιώσεις, τις δικαιολογίες και τα επιχειρήματα του Μεγάρου Μαξίμου. Κύριε Παπά, ο κ. Βορύδης, ναι. Σε αυτή τη βάση, πάνω σε αυτό που λέτε. Πολιτικά τώρα και όχι ουσιαστικά, γιατί ουσιαστικά η απάντηση φαντάζομαι ποια είναι, αλλά πολιτικά κάνει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ που θα βάλει εντός εισαγωγικών πλάτη, όπως και η αντιπολίτευση εν γέννη, στο συγκεκριμένο ζήτημα και δεν θα αφήσει εντός εισαγωγικών να φανεί η αδυναμία της κυβέρνησης υπό άλλες συνθήκες να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Ναι, η άποψή τους είναι πολιτικά. Είναι κάτι, δηλαδή σαν αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ότι εμείς δεν θα δέσουμε τα κορδόνια των παπουτσιών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι λίγο οπορτουνιστικό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Επειδή εμείς συμφωνούμε στο 80% του επίμαχου νομοσχεδίου, δεν ξέρουμε και ποιο είναι το νομοσχέδιο. Συζητάμε τώρα με βάση υποθέσεις και φίλοι. Και με βάση τουλάχιστον αυτά που έχει περιγράψει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του. Ακριβώς. Εάν συμφωνούμε στο 80-90% του νομοσχεδίου, θα το καταψηφίσουμε για να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο ακροατήριο που απευθύνεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πώς θα απαντήσουμε? Πώς θα δικαιολογήσουμε τον οπορτουνισμό μας? Αυτό φαίνεται ότι πριτάνευσε στο θέμα
της απόφασης της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι παραμένει. Δηλαδή ο κύριος Βορύδης πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Ή ο κύριος Μητσοτάκης να αποδεχθεί την διαφοροποίηση του κύριου Βορύδη και να τον αφήσει στην κυβέρνηση. Αυτό δημιουργεί προηγούμενο. Έτσι και είναι και παράδοξο υπουργός να μην ψηφίζει νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ή να υποχωρήσει ο κύριος Βορύδης. Αυτό που μπορώ να σας πω σε ό,τι αφορά τον κύριο Βορύδη είναι αυτό που λέει σε συνομιλητές του, ότι δεν είμαι από τους πολιτικούς που αλλάζουν εύκολα γνώμη. Έχει πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτική σημασία να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είπες τώρα ποια λογική πολιτική επικράτησε στην αντιπολίτευση για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί θεωρείς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τελικά επέλεξε να αναλάβει το ρίσκο, το πολιτικό ρίσκο των όποιων προβλημάτων μικρότερων ή μεγαλύτερων προκύψουν στην κυβερνητική πλειοψηφία και να φέρει τώρα το νομοσχέδιο και όχι σε έναν πιο ανώδυνα πολιτικό χρόνο όπως του εισηγούντο μετά τις ευρωεκλογές ενδεχομένως. Γιατί θέλει να λέει και να υποστηρίζει, γιατί αυτό που λέει και υποστηρίζει συνεχώς είναι ότι είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός. Και ισχυρίζεται ότι διοικεί το πιο φιλελεύθερο και δημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα. Αυτό δεν ισχύει. Γιατί στο εσωτερικό της Δημοκρατίας υπάρχουν τρία ρεύματα. Δεν ξέρω αν είναι ισοδύναμα. Είναι το ρεύμα των φιλελεύθερων, είναι η λαϊκή δεξιά και είναι και η υπερσυντηρητική δεξιά. Έτσι, η οποία εκφράζεται κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, από τον κύριο Βορύδη, από τον κύριο Πλεύρη και ενδεχομένως και από τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι εγώ ποτέ δεν ήμουν ακροδεξιός. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι στην πρώτη σύναξη τη Δευτέρα φέρεται να είπε ο κύριος Γεωργιάδης κάτι που ενόχλησε πάρα πολύ τους παρευρισκόμενους. Ότι όποιος δεν στηρίζει το νομοσχέδιο, δεν στηρίζει Μητσοτάκη. Ναι, το είπαμε. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους παρευρισκόμενους, αν ισχύει. Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Το είδα γραμμένο, γι' αυτό το μεταφέρω. Ισχύει. Και δεν είδα να υπάρχει διάψευση ισχύει. Από την πλευρά ισχύει. Του κ. Γεωργιάδη. Ο Ευθύμης από το ρεπορτάζ μας λέει ότι ισχύει. Ναι. Ναι. Άρα ήταν κάτι. Και βάσει το στην αρχή ο κ. Γεωργιάδης ήταν από αυτούς που διαφωνούσαν, έτσι δεν είναι. Στην πορεία φαίνεται. Άλλαξε γνώμη. Και ενδεχομένως επειδή προκάλεσε ενόχληση, όπως λες και έντονη, κινήθηκε τελείως διαφορετικά χθες ο κύριος Μπρατάκος. Είπε ότι για όποιον βουλευτή διαφωνεί, δεν θα αποτελέσει αυτό κριτήριο του Πρωθυπουργού στην στάση του απέναντί του και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει ζήτημα αποδοκιμασίας από τη μία πλευρά ή τιμωρίας. Πρέπει, Νικόλ μου, και τα κόμματα και η πολιτική και εμείς. Να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το σχήμα ψήφος κατά συνείδηση. Τι είπα να πει ψήφος κατά συνείδηση. Είναι αδόκιμο, το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Δηλαδή, άλλες φορές δεν ψηφίζουν κατά συνείδηση. Σε άλλες περιπτώσεις τη φασκιώνουν, τη φημώνουν τη συνείδησή τους. Υποτίθεται ότι αυτοί οι βουλευτές είναι εκεί και ψηφίζουν κατά συνείδηση. Αν διαφωνούν, το λένε και παρετούνται. Ακριβώς. Όπως εγώ θεωρώ ως προσωπική άποψη αυτό, ότι είναι αδόκιμο και το προσκλητήριο στην αποχή. Εκεί τίνω να συμφωνήσω με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα, ότι δεν μπορεί να ζητάς τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες και να δίνεις διέξοδο στους βουλευτές σου δια της αποχής, έτσι. Ακριβώς, έχει δίκιο και ο Σαμαράς. Και κάτι άλλο, τα κόμματα έχουν όργανα, έχουν κοινοβουλευτικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να, ο αρχηγός της, δεν θα μπορούσε να συγκαλέσει τα κομματικά όργανα, την Κεντρική Επιτροπή, δεν ξέρω πώς λέγεται το. Πολιτικό γραφείο δεν λέγεται, αν πάσχει κάπως αλλιώς θα λέγεται, ή την κοινοβουλευτική ομάδα. Πολιτική γραμματεία, νομίζω. Πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή, κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, αυτό που έγινε με τα μασάζ δεν είναι διαδικασία θεσμικού τύπου, έτσι δεν είναι. Εξού και είχαμε και την άρνηση του Νικήτα Κακλαμάνη ενός εκ των παλαιότερων κοινοβουλευτικών να συμμετάσχει. Ο κύριος Κακλαμάνης πρότεινε αυτό που είναι σωστό, να γίνει συνεδρίαση ολοήμερη της κοινοβουλευτικής ομάδας και να συζητηθεί το θέμα εξαντλητικά. Μάλιστα. Τάσο, τώρα στο διατάφτα βλέπεις ότι θα έχει κόστος η Νέα Δημοκρατία από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή ισχύει αυτό που λένε όσοι στο Μέγαρο Μαξίμου πάνε με μπούσουλα τις δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση έχει πολύ περισσότερα να κερδίσει από το κέντρο παρά να χάσει από τα δεξιά της. Ναι, διατρέχουν τον κίνδυνο να τιμωρηθούν στις ευρωεκλογές όπου εκεί η ψήφος είναι πιο χαλαρή. Δηλαδή, στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας η αντίθεση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι αρκετά μεγάλη. Δεν είναι εύκολο για τους βουλευτές να διασκεδάσουν τις αρνητικές εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Ακούω από διάφορους που λένε, μα υπήρχε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μια απλή αναφορά υπήρχε, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει τα προγράμματα
δεν τα διαβάζουν οι ψηφοφόροι. Για, με άλλα κριτήρια επιλέγουν το κόμμα της αρεσκίας τους. Μάλιστα. Τάσο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ, για την πάντα ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.